Πέρσι είχαμε ένα αφιέρωμα στο Σταύρο Ξεχάκο με μουσικά όργανα και με τραγούδια του Σταύρου Ξεχάκου. Είχαμε κάποια στιγμή κάνει ένα ροκ συγκρότημα με εγκέφαλες ενικότητας. Είχαμε επίσης κάνει αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη με... είχα δύο παιδιά, παίζανε μπουζούκι. Από τη Ρωσία πρέπει να ήταν το ένα. Ανάλογα, δηλαδή με το υλικό που έχουμε, βαδίζουμε. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αρχικά πρέπει να το αγαπάς πολύ. Αυτό άμα το εκπέμπεις, βοηθάει. Τα παιδιά στην πορεία το αγάπησαν. Στην αρχή έλεγε η κυρία τι είναι αυτά κλπ. Δεν είναι εύκολο στην αρχή. Δυσκολεύονται και ντρέπονται αυτό και αυτό. Ντρέπονται την έκθεση να εκτεθούν. Και βασικά ήταν αυτό. Ότι έλλειψη αυτοπεποίθησης που είχε. Δεν θα τα καταφέρω, δεν είμαι καλός, δεν τραγουδά καλά, δεν παίζω καλά. Θέλει λίγο δουλειά, δηλαδή να αυτοπιστέψουν και τα ίδια. Ότι το πολύ πολύ ρε παιδιά λέω, να μην αρέσετε. Θέλει αυτά όταν το αγαπήσουν τα ίδια και δούνε ένα μικρό αποτέλεσμα στα ίδια, να τους αρέσει δηλαδή αυτό που κάνουν, τότε είναι μια χαρά. Δηλαδή τους μένει, το αγαπάνε, αισθάνονται καλά με αυτό. Σιγά σιγά το φτιάχνουμε. Γίνονται ομάδα, αυτό είναι το ωραίο. Γινόμαστε ομάδα και υπάρχει και καλή σχέση, διαφορετική σχέση μετά. Έχω μαθητές στην Ελευσίνα που ήμουν, που τώρα το μόνο που θυμούνται, μου λέει από το σχολείο, είναι και τις εκδηλώσεις που κάνουν. Και δεν κερδίζουν μόνο για τη μουσική, για το θέατρο, οτιδήποτε. Για τον εαυτό τους. Αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το σχολείο να έχει μια καθημερινή δράση με διάφορα εξωδιδακτικά προγράμματα. Πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά δένονται και μεταξύ τους και με τους καθηγητές και αγαπάνε πιο πολύ και το ίδιο το χώρο εδώ. Κάνει στην πανδημία. Και μάλιστα είχαμε ένα αφιέρωμα τότε στον Οδυσσέα Ηλίτη και στον Νίκο Γκάτσο. Και μαζευόμασταν κάποια, μάλιστα, Σάββατο. Λέω, πάρτε και κανένα καφεδάκι κλπ. Και κάναμε, ακούγαν τραγούδια, τραγουδάγαμε μεταξύ τους. Ήταν πιο πολύ να βρεθούμε, γιατί είχαμε χαθεί. Και το περίμεναν τα παιδιά. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ήταν η δυσκολία της επικοινωνίας έτσι κι αλλιώς. Επομένως, ήταν ένας τρόπος να επικοινωνήσουμε αυτό. Δύσκολα, αλλά και για μένα είχε ενδιαφέρον πολύ. Δεν το είχα ξανακάνει αυτό.